μετά το τέλος της κατοχής προκύπτουν οικογένειες οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο πλούτο από τον μαυρογορητισμό πλέον που υπήρχε κατά τη διάρκεια της κατοχής. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δημιουργήθηκε με βάση τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός ήταν ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την γερμανική καταλύστευση της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της κατοχής, πολύ σημαντικό θέμα. Αρκεί δεν να σας πω ότι οι Γερμανοί είχαν πάρει τόσα πολλά που αισθάνθηκαν και την ανάγκη να τα δικαιολογήσουν με την μορφή των κατοχικών δανείων. Και εδώ είναι ένα θλιβερό κομμάτι που αγγίζει και την σύγχρονη πολιτική ιστορία, διότι αυτά τα κατοχικά δάνεια που είναι αδιαφυσβήτητα ως προς την υπόστασή τους, ουδέποτε έχουν διεκδικηθεί από την Ελλάδα. Μπορεί να έχουν γίνει διάφορες κινήσεις κατά καιρούς, ουδέποτε όμως στοιχειοθετημένα ζητήθηκαν τα κατοχικά δάνεια, τα οποία είναι εντελώς ένα ανεξάρτητο κεφάλαιο από τις επανορθώσεις και τις αποζημιώσεις. Κατά καιρούς δε όσοι και πολιτικοί, θα ήθελα να το επισημάνω, και πολιτικοί ακόμα οι οποίοι διεκδικούν ανακατεμένα αυτά τα κεφάλαια αποζημιώσεις, επανορθώσεις, κατοχικά δάνεια, ουσιαστικά εγκληματούν, διότι για αποζημιώσεις και επανορθώσεις κατά καιρούς έχουν δοθεί διάφορα ποσά ή κατά καιρούς η ελληνική κυβέρνηση έχει κρίνει, η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση έχει κρίνει ότι έχει ικανοποιηθεί. Ενώ το κατοχικό δάνειο είναι ένα ζήτημα το οποίο ουδέποτε έχει λήξει και αυτή τη στιγμή ακόμα είναι ανοιχτό, δεν παραγράφεται. Αρκεί δεν να σας πω ότι τον Ιούλιο του 2013 που είχε έρθει στην Ελλάδα ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ο περίφημος Σόιμπλε, σε ερώτηση που του έγινε δέχτηκε ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αλλά και προδιετίες που είχα βγάλει ένα βιβλίο για την κατοχική οικονομία, ο Γερμανός προσβευτής εμφανίστηκε και με συνεχάρη για το βιβλίο που έβγαλα, αναφέρθηκε στο κατοχικό δάνειο απλώς κρατώντας την επιφύλαξη που έχουν. Και εξ όσων γνωρίζω από φιλικές συζητήσεις που έχω στο παρελθόν με Γερμανούς διπλωμάτες, όταν κάποιος Γερμανός διπλωμάτης διαπιστεύεται στην Ελλάδα, του δίνεται ένας φάκελος με τα εκκρεμούντα ελληνογερμανικά θέματα, ένα εκ των οποίων είναι ακριβώς το κατοχικό δάνειο. Και είναι κρίμα που υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι και σήμερα ακόμα στην Ελλάδα ασχολούνται με την διάσωση της οικονομίας κλπ. Χωρίς να διεκδικούν το κατοχικό δάνειο που κατά την γνώμη μου, και διότι υπάρχει τιμαριθμική ρήτρα καταστατικά υπάρχει τιμαριθμική ρήτρα στο κατοχικό δάνειο, κατά τη γνώμη μου το ποσό υπερβαίνει τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ σημερινή αξία.